από το γήπεδο του Δρυμού που αναμετρούνται σήμερα οι ομάδες του Δρυμού. Και τις κοκκινόγες. Προκόκκινες εμφανίσεις, ενώ η ομάδα της κοκκινόγες με τις άσπρες και πράσινες. Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι ισόπαλο 0-0 και στην επίθεση τώρα είναι η ομάδα του Δρυμού μέσα στην περιοχή. Ένα σούτ, κόντρα και κόρνερ. Να πούμε ότι είναι ένα ντέρμπι για το πρωτάθλημα της γάμα αεραστεχνικής κατηγορίας του Νομού Λάρισας. 16 βαθμούς η ομάδα του Δρυμού, 13 η ομάδα της Κοκκινόγης. Και για να δούμε σήμερα, καθώς το κόρνερ αυτό που έχει κερδίσει ο Δρυμός, έρχεται η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, από στόλου βγαίνει, αποκρούμε το χέρι και έχουμε πλάγιο. Επίθεση τώρα για την ομάδα του Δρυμού και πάλι από αριστερά. Κόβει όμως εκεί τελευταία στιγμή ο Βασίλης ο Ράπτης. Και πάλι όμως η παίκτης του Δρυμού κόβει ο Παπαδόπουλος. Και τώρα ο Γιάννης ο Ράπτης, ο οποίος είναι αρχηγός για την ομάδα της Κοκκινόγης. Λάθος μπαλιά, η οποία σταματάει στο center back το νούμερο 4 που μαρκάρει τον Γιάννη τον Τζάτσο. Και πάλι μπάλα στον Γιάννη του Ράπτη, καινούργια λάθος μπαλιά. Και τώρα επίθεση πάλι για την ομάδα του Δρυμού, πολύ ωραία μέσα στην περιοχή, σουτ και γκολ. Πολύ ωραίο λοιπόν γκολ για την ομάδα του Δρυμού στο τρίτο λεπτό. Ελήφθηκε πάρα πολύ ωραία εκεί ο παίχτης του Δρυμού. Ξεπέρασε την αντίσταση του τελευταίου αμυντικού της ομάδας της Κοκκινόγης. Σούταρε στη γωνία του τερματοφύλακα του Αποστόλου και είχαμε λοιπόν στο τρίτο λεπτό το 1-0 για την ομάδα του Δρυμού. Σέντρα τώρα για την ομάδα της Κοκκινόγης με τον Παπαδόπουλο και τον Κόκκινο. Ο Κόκκινος κερδίζει το φάουλ. Τσάτσος τώρα μετά την παλιά του Κόκκινου στην κεφαλιά. Κόβουν οι παίκτες του Δρυμού και οργανώνουν καινούργια επίθεση. Το νούμερο 11 χάνει την μπάλα εκεί. Και τώρα η μπάλα στον δεξί μπακ της ομάδας του Δρυμού, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά και έχουμε πλάγιο για το Δρυμό, καθώς ο Γιώργος Παδιώτης απέκρουσε. Και πάλι επίθεση για την ομάδα του Δρυμού, μπαλιά το νούμερο 8 αποκρούεται και τώρα το νούμερο 6 χάνει και αυτό την μπάλα από τον Βασίλη του Ράπτη. Μπαλιά του Βασίλη του Ράπτη, λάθος για τον Τσάτσο. Και τώρα ο Βασίλης ο Παδιώτης ελέγχει την μπάλα και απομακρύνει σε πλάγιο με το αριστερό πόδι. Πλάγιο λοιπόν για το Δρυμό με το νούμερο 2. Το νούμερο 11 έκανε την παλιά για τον νούμερο 10, αυτό στη σέντρα. Έχει μπάλα στο πρώτο δοκάρι, αποκρούεται στο νούμερο 6, φτάνει τώρα η μπάλα. Κάνει την προστινή παλιά για τον νούμερο 11, λάθος κοντρόλ του τελευταίου και out. Εκτελέστηκε λοιπόν το ελεύθερο χτύπημα από τον λίμπερο της ομάδας της Κοκκινόγης, τον Χρήστο Γεροφώτη. Και πάλι όμως παίκτης του Δρυμού στην επίθεση με το νούμερο 7. Συνδυάζεται με το νούμερο 8. Χάνουν εκεί την μπάλα βέβαια από τον Βασίλη τον Ράπτη. Και πάλι όμως ο Δρυμός με το νούμερο 3. Μονομαχίες εκεί στο χώρο του κέντρου. Κερδισμένοι παίκτες του Δρυμού. Μια καινούργια μπαλιά προς το νούμερο 10, ο οποίος τρέχει να προλάβει την μπάλα και την προλαβαίνει. Κάνει εκείνο στη σέντρα, μια κεφαλιά δεν είναι καλή από τον αρχηγό της ομάδας του Δρυμού. Η μπάλα βέβαια δεν έχει βγει, είναι από την απέναντι πλευρά και τώρα την έχει το νούμερο 7, ο οποίος επιχείρει ένα καινούριο γέμισμα, κόβει ο Γιώργος Παδιώτης. Το νούμερο 6 επιχειρεί να κάνει το σουτ, μπερδεύεται και τώρα η μπάλα και πάλι είναι κόρνερ για την ομάδα του Δρυμού. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα του Δρυμού. Έρχεται η μπάλα στα καρέ. Ένα σούτ έχουμε εκεί και η μπάλα είναι out. Επίθεση τώρα για την ομάδα της Κοκκινόγης. Ο Τσάτσος μονομαχεί και κάνει φάουλ στο νούμερο 3, τον αριστερό μπακ της ομάδας του Δρυμού. Φάουλ λοιπόν που έχει κερδίσει τώρα η ομάδα του Δρυμού. Μεγάλη ευκαιρία έχασε εκεί πέρα. Τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα της ομάδας Κοκκινόγης στο νούμερο 6, ο οποίος τραυματίστηκε και όλο από τον Αποστόλο. Απέτυχε λοιπόν από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Επίθεση τώρα έχουμε την ομάδα της Κοκκινόγης. Λάθος μπαλιά του Θωμά του Μπαλανίκα. Η μπάλα φτάνει στην ορτοφύλακα της ομάδας του Δρυμού, ο οποίος ελέγχει.
και δίνει την μπάλα προς το δεξί μπακ της ομάδας του. Αυτός αποφεύγει τον κόκκινο. Γιώργος Πατιώτης κάνει την παλιά για τον κόκκινο. Κόκκινος τώρα κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Σάτους μονομαχή και δίνει την κεφαλιά. Και τελευταία στιγμή η μπάλα απομακρύνεται από έναν αμυντικό σε κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν που θα εκτελέσει για την ομάδα της Κόκκινος. Ο Κόκκινος η μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Γυρνάει ο Παπαδόπουλος. Επιχειρεί να πάρει την κεφαλιά του Σάτσος. Η μπάλα απομακρύνεται. Και τώρα για την ομάδα του Δρυμού. Βασίλης ο Παδιώτης. Κερδίζει πλάγιο. Και πάλι ο Παδιώτης έκανε ο Αλιάκου που κοντραρίστηκε. Οι παίκτες της Κοκκινόγης ελέγχουν την μπάλα πάλι με τον Βασίλη τον Παδιώτη, ο οποίος δίνει την μπάλα για τον Παπαδόπουλο. Δεν μπορεί να κοντρολάρει ο τελευταίος. Και τώρα ο δεύτερος.